Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα δεν έχουμε το καθιερωμένο vlog, επειδή είναι η ονομαστική μου γιορτή και γενικώς έχω δώσει τον εαυτό μου άδεια, αλλά είπα να κάνουμε ένα έκτακτο σύντομο vlog και να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας της σημερινής μέρας και για να σας ευχαριστήσω και για τις ευχές σας για την ονομαστική μου γιορτή. Σήμερα, Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, είναι η ονομαστική μου γιορτή. Είναι η γιορτή της Αγίας Θέκλας. Και παρόλο που είπα ότι δεν θα γιορτάζω πλέον γιορτές και γενέθλια και έχω βγάλει τα γενέθλιά μου από τα social media, έχει κάποιους τύπους οι οποίοι πάνε το πρωί στη δουλειά τους στο ραδιόφωνο, διαβάζουν τα εορτολόγια και μαθαίνει ο κόσμος ποιο Αγίου είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Λοιπόν, σήμερα έχω καθαρίσει το πρόγραμμά μου, γι' αυτό δεν έφτιαξα και βίντεο και γι' αυτό και δεν έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά και έδωσα στον εαυτό μου άδεια για να ξεκουραστώ σαν δώρο προς τον εαυτό μου για τη γιορτή μου. Και έχει περίπου ένα μήνα που έχω έρθει στα Χανιά και χρειαζόμουν να πάω στο κομμωτήριο, αλλά το αμελούσα, γιατί ήξερα ότι θα ήταν πολλές ώρες τεχνική εργασία όταν θα πήγαινα στο κομμωτήριο, γιατί είχαμε ξεκινήσει από την Κύπρο το project επαναφοράς των ξανθών μαλλιών και ήξερα ότι θα έπαιρνε ώρες. Και έτσι το έλεγα θα το κάνω την άλλη εβδομάδα, θα το κάνω μια άλλη μέρα. Και τελικά σήμερα πήγα. Πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το βάψιμο και το κούρεμα. Και ήθελα έτσι να μοιραστώ λίγο τις σκέψεις μου μαζί σας σε σχέση με τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Πώς επέλεξα να πάω στο συγκεκριμένο κομμωτήριο και πώς επέλεξα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά. Ενώ τη δουλειά στα μαλλιά μου, το συγκεκριμένο κούρεμα, το συγκεκριμένη βαφή, το χρώμα κτλ. Όπως είπα, είχε ένα μήνα που ήρθα στα Χανιά και σκεφτόμουν ότι έπρεπε να το κάνω. Ότι ήταν μια δουλειά που έπρεπε να γίνει. Εγώ ίδια δεν είμαι κομμώτρια, το έχω αποδείξει εξάλλου ότι δεν είμαι και πάρα πολύ καλή όσον αφορά στο χρωματισμό των μαλλιών μου. Έκανα αυτό που έκανα αρχές του χρόνου που έβαψα μόνη μου το χρώμα σκούρο με όλες τις συνέπειες μέχρι σήμερα. Οπότε λέω πρέπει να κάνω μια καλή επιλογή κομμωτηρίου. Και λέω πώς θα επιλέξω που θα πάω. Θα ρωτήσω κόσμο. Ρώτησα κάποιους ανθρώπους, μου είπαν κάποιες γνώμες από εδώ, από εκεί, στο τάδε μέρος, στο άλλο μέρος. Μετά λέω, γιατί να μην κάνω μία βόλτα, να περπατήσω και να πάω μόνη μου και να δω τις βιτρίνες των κομμωτηρίων. Και ανάλογα με το τι μου λέει ένα μαγαζί, έτσι όπως το βλέπω, να επιλέξω και να αποφασίσω. Έτσι περπάτησα, περιδιάβασα έξω από διάφορα μαγαζιά. Και το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο πήγα μου τράβηξε τον ενδιαφέρον από τον τρόπο που ήταν που παρουσιαζόταν η βιτρίνα, από τα πράγματα που έδειχνε, που δεν έδειχνε και κατάλαβα ότι το μέρος εκείνο είναι ένα μέρος στο οποίο γίνεται σοβαρή δουλειά και όντως και έγινε σοβαρή δουλειά. Και ας το μεταφέρω αυτό σε σχέση με αυτά που με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά τελευταίως σε σχέση με την επιλογή συντρόφου και την επιλογή φίλων. Πώς μπορούμε να κάνουμε μια καλή επιλογή. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν επιλέξεις κάτι για τα μαλλιά σου που δεν θα πετύχει, χαρά στο πράγμα, θα τα κόψεις, θα τα κάνεις θεραπείες, θα επανέλθω. Τι γίνεται όμως, εάν κάνεις κακή επιλογή συντρόφου ή κακή επιλογή φίλων, και αυτοί οι φίλοι βγουν και κολλητσίδες και δεν μπορείς να τους ξεφορτωθείς κλπ. Κλπ. Και έχεις περισσότερο πρόβλημα. Και σε σχέση και με τα πρόσφατα γεγονότα, έχω ακούσει για τη γυναικοκτονία στη Ρόδο, μου έχετε κάνει πολλά ερωτήματα. Και μάλιστα μια φίλη έχει ρωτήσει τι γίνεται στην περίπτωση που γνωρίσουμε κάποιον ο οποίος δείχνει κάποια πρόωρα συμπτώματα βίας και πώς μπορούμε να γλιτώσουμε. Και το άλλο το ερώτημα ήταν αν είχαμε εμείς ένα σύντροφο που ήταν κακοποιητικός και βίαιος και εκ των υστέρων μάθουμε ότι καταφέρουμε εμείς και γλιτώσουμε από αυτόν. Και εκ των υστέρων μάθουμε ότι είναι μια νέα κοπέλα και αυτή η κοπέλα γνωρίζουμε την κινδυνεύει. Πώς μπορούμε να την προειδοποιήσουμε? Δεν έχω βρει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Τα έχω θέσει και στη Ζάξ, που όπως γνωρίζουμε είναι νομικός και ασχολείται πολύ με τα θέματα βίας κατά το γυναικό. Μου είπε θα μου στείλει κάποιες σημειώσεις με τις δικές της απόψεις, αλλά και τις δικές της τοποθετήσεις σε σχέση με την νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η επιλογή. Και η επιλογή σε όλα τα επίπεδα έχει να κάνει και με το πώς εκτιμούμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε καλή γνώμη για τον εαυτό μας, αν έχουμε υψηλή αυτοεκτίμηση, αν θεωρούμε τον εαυτό μας ένα πρόσωπο αξιόλογο που του αξίζουν τα καλύτερα και αξίζει και προστασίας,
τότε δεν θα παίρνουμε εύκολα και αψήφιστα επιλογές στο να προχωρούμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους που δεν είμαστε σίγουροι για το ποιόν τους, και στην πορεία όσο πιο πολύ συνδεθούμε με κάποιον, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξεκόψουμε, ειδικά και αν το πρόσωπο με το οποίο συνδεθούμε είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει στοιχεία εξαρτητικά, είναι κολλητσίδα σε εκείνο το πρόσωπο, είτε φιλικό πρόσωπο είναι, είτε ένα πρόσωπο με το οποίο ξεκινούμε ερωτική σχέση και εμείς μπορεί να είμαστε ξεκάθαροι και να πούμε τελείωσε και θέλω να φύγω και χωρίσαμε και δεν είμαστε πλέον φίλοι και δεν έχουμε πλέον ερωτική σχέση, αλλά ο άλλος να έχει κόλλημα, να έχει θέμα ψυχικής υγείας και ισορροπίας, να μην αποδέχεται το όχι, να μην αποδέχεται το ότι τελείωσε αυτή η σχέση και να προβαίνει σε πράξεις οι οποίες να απειλούν και την ψυχική και υγεία και ισορροπία μας, αλλά ακόμη και τη ζωή μας. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το τόσο σύντομο vlog σε σχέση με το πώς κάνουμε αυτές τις επιλογές. Κάποιες σκέψεις ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας που έχουν να κάνουν με την αυτοεκτίμηση, γιατί το γυροφέρνουμε αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτοεκτίμηση, επιλογή φίλων, επιλογή ερωτικού συντρόφου, πώς μετράμε τους άλλους ανθρώπους, πώς να είμαστε, ρωτάτε κάποιοι, να είμαστε καχύποπτοι, να είμαστε επιφυλακτικοί. Θα έλεγα να βάζουμε τον εαυτό μας σε ψηλή θέση και να προστατεύουμε τον εαυτό μας όπως θα προστατεύαμε τα παιδιά μας, εάν έχουμε ή αν είχαμε, ή όπως θα προστατεύαμε ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο που δεν θα θέλαμε να κακοπέσει. Ο λόγος, κατά τη γνώμη μου, για τον οποίο να αφήνουμε τον εαυτό μας να κάνει κακές επιλογές είναι επειδή δεν πολύ εκτιμούμε τον εαυτό μας, είτε επειδή ταλαιπωρούμαστε από ενοχικότητα ή από αισθήματα έλλειψης αξίας, μειονεξίας κλπ. Αυτές έτσι σαν πρώτες σκέψεις, εντελώς αφιλτράριστες. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, την αγάπη μου να έχετε όλοι και θα τα πούμε στα κανονικά vlogs. Φιλιά!